φρέσκα φρούτα, λαχανικά και μυρωδικά που θα ενισχύσουν τις μαγειρικές δημιουργίες, το αναστάσιμο δείπνο και το πασχαλινό τραπέζι έσπευσαν να προμηθευτούν εκατοντάδες πολίτες από τη λαϊκή αγορά του Σαββάτου στο Ηράκλειο. Πόσες φορές κάνετε έτσι τώρα για το πασχαλινό τραπέζι? Τα συνηθισμένα, κρεμμυδάκια, αγουράκια, ντομάτες, μαρούλια, πατάτα. Τι θα μαγειρέψετε απόψε και αύριο? Αρνάκι, στο φούρνο. Η κίνηση όπως αναμενόταν ήταν αυξημένη σήμερα, χωρίς να μπορεί ωστόσο να συγκριθεί με την προ-κορονοϊού εποχή. Έχουμε φτιάξει τη λαϊκή με τέτοιο τρόπο, με 5 μέτρα απόσταση ένας πάγκος από τον άλλον, και όσο μπορούμε σε αποστάσεις 6-7 μέτρα απέναντι με το δικό μας πάγκο πάλι το ίδιο, προσπαθούμε να συμβαδίσουμε τα μέτρα προστασίας προς τον πολίτη και προς τους εμάς. Έχει μειωθεί βέβαια η δουλειά μας αναγκαστικά, δεν μπορούμε, γιατί και ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Αυτό το θέμα είναι το παράμετρο, το αφήνουμε στη μέση. Αλλά είναι θέμα ότι ο κόσμος είναι φοβισμένος, κάθεται μέσα και πολύ καλά τηρούμε τους κανόνες. Τηρώντας τις εντολές που έχουν δοθεί, οι πάγκοι στήθηκαν από νωρίς το πρωί με αποστάσεις ασφαλείας, περιμένοντας τους καταναλωτές με φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα. Παραγωγοί και εργαζόμενοι έδιναν συχνά οδηγίες στους πολίτες, ώστε να τηρούν και εκείνοι τις αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν το συνωστισμό μπροστά στους πάγκους, για να κάνουν τις αγορές τους με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η εικόνα της κίνησης στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου δεν θυμίζει σε τίποτα παραμονή του Πάσχα. Ωστόσο, τόσο οι άνθρωποι που εργάζονται εδώ, όσο και οι καταναλωτές, κάνουν ό,τι μπορούν για να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας και να πραγματοποιήσουν τις εντελώς απαραίτητες αγορές. Δεν έχει πίεση, δεν έχει πίεση. Ο κόσμος έχει ψωνίσει την προηγούμενη εβδομάδα, να πω. Δεν ξέρω, αλλά όλα καλά, δεν βαριέσαι, εντάξει. Βλέπω ότι εσείς στηρίζετε τα μέτρα ασφαλείας, προσέχετε για τον εαυτό σας, επειδή έρχεστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Μα πάρα και έλα, οπωσδήποτε, δεν, αλλά και σαν άνθρωπος, οπωσδήποτε το θα προσέχω. Οι τιμές στα προϊόντα, σύμφωνα με τους καταναλωτές, ήταν ικανοποιητικές, αν και ελαφρώς τσιμπημένες στα είδη που έχουν την τιμητική τους αυτές τις ημέρες. Υπάρχει επάρχεια σε αγαπάτα πάντα, δεν έχουμε κανένα θέμα. Τιμές πώς τις είδατε? Τιμές λίγο τσιμπημένες μου φανήκαν εγώ σήμερα, δεν ξέρω λέει. Έχετε? Μαγειρίτσα, μαγειρίτσα. Και αύριο? Αύριο θα ψήσουμε. Στο φούρνο όμως το αρνάκι μας και ψησταριά, κάνατε καθαβάλλον εμείς στο σπίτι. Και είναι από καλά το μεροκάμα, το θέμα είναι, αλλά απλώς καλυβόμαστε όλοι μας. Και δεν κρύβομαι ότι από εδώ έρχονται πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν να ψωνίσουν και αναγκαστικά τους δίνουμε και κάτι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή κατανοούμε τον πόνο του αλλού, την ανέχεια του αλλού. Με νότα αισιοδοξίας για γρήγορη έξοδο από την πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε, ήταν οι ευχές των πολιτών εν ώψη της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Το κράτος πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τι μέτρα θα ακολουθήσει για μετά, διότι το μετά είναι που απασχολεί τον πολύ κόσμο. Τώρα στραβά κουτό θα την βγάλουμε. Πόσα άτομα θα είστε στο τραπέζι? Τέσσερα. Μοναξία φέτος. Καλύτερα για να είμαστε του χρόνου πολύ. Καλή Ανάσταση, πολύ αγάπη στις καρδιές μας και να μην ξανάρθει τέτοιο Πάσχα, δηλαδή να αλλάξει κάτι μέσα μας. Και να μείνουμε σπίτι, λίγο έμεινα ακόμα. Ένα δύσκολο Πάσχα και μια δύσκολη χρονιά από ό,τι θα έκανα. Τι έχετε να ευχηθείτε στον κόσμο? Υγεία να πω, τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί τα υπόλοιπα μας τα πήραν όλα.